Είναι πολύ προς το πάθος, το μαρτύριο και το θάνατο. Άλλωστε, ο Θεάνθρωπος είχε προειδοποιήσει τους μαθητές του. Είχε προείπει γενικώς ότι θα παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων. Τώρα καθορίζει συγκεκριμένα ότι θα παραδοθεί στους Ιουδαίους άρχοντες και αυτοί θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους ιδωλολάτρες στρατιώτες της Ρώμης. Ιδού αναβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και γραμματεύση. Επιπλέον προσθέτει τις λεπτομέρειες των παθών που επρόκειτο να υποστεί, τους επεγμούς, τις μαστιγώσεις και τους εμπτισμούς. Και καταλήγει με τη βεβαίωση ότι την τρίτη ημέρα από το θάνατό του θα αναστηθεί. Γιατί όμως ο Κύριος προφητεύει αυτά που πρόκειται να του συμβούν? Για να προετοιμάσει τις ψυχές των μαθητών, ώστε να μην ταραχθούν υπερβολικά όταν θα τον δουν να υποφέρει τα φρικτά παθήματα, αλλά και όταν οι ίδιοι θα αντιμετωπίσουν αργότερα διωγμούς και μαρτύρια. Και για έναν ακόμη λόγο, για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές του και όλοι εμείς που μελετούμε τώρα τη ζωή του, ότι εκουσίως παραδίδεται και πάσχει και οδηγείται στον θάνατο. Διότι εφόσον γνώριζε ότι πριν τι επρόκειτο να του συμβεί, αν ήθελε θα μπορούσε να διαφύγει. Το γεγονός όμως ότι προχωρεί ακλόνητος προς τη θυσία, φανερώνει την εκούσια υπακοή και αφοσίωσή του στη θεϊκή βουλή να θυσιαστεί υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ενώ όμως ο Κύριος ομιλεί στους μαθητές του για τα φοβερά παθήματα που επρόκειτο να υποστεί, εκείνοι αρχίζουν να φιλονικούν για το ποιος θα έχει την πιο τιμητική θέση στη βασιλεία του, την οποία αντιλαμβάνονταν τότε ως εγκόσμια. Πλήρης παρανόηση. Γι' αυτό ο Κύριος τους είπε ξεκάθαρα, «Ουκ είδατε τι ετήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Οπωσδήποτε μας κάνει εντύπωση η άκρητη συμπεριφορά των μαθητών, οι οποία δεν είχαν βέβαια αναγεννηθεί ακόμη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όμως και εμείς συμβαίνει κάποτε να διαπράττουμε παρόμοιο λάθος. Αλλά μας διδάσκει ο Κύριος και άλλα εμείς ζητούμε και επιδιώκουμε. Ο Κύριος μας υποδεικνύει την ταπείνωση και την αφάνεια και εμείς μπορεί να επιδιώκουμε την αναγνώριση του έργου μας, την κοινωνική παραβολή και καταξίωση. Ο Κύριος μας συνιστά να αποκτήσουμε θησαυρό στον ουρανό και εμείς συχνά κυνηγούμε τα υλικά αγαθά ως τη μοναδική πηγή ευτυχίας. Ζητά ο Κύριος να αρνηθούμε τον κόσμο της αμαρτίας και τις επιθυμίες του και εμείς πολλές φορές επιμένουμε να δίνουμε σημασία στο τι θα πει ο κόσμος. Όλα αυτά που εμείς επιμένουμε να ζητούμε συνήθως μας περιπλέκουν σε προβλήματα. Αντίθετα, αν μάθουμε να διακρίνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, τότε θα έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε πραγματικά. Διότι μόνο ο Πανάγαθος και Πάνσοφος Θεός γνωρίζει τι είναι αυτό που μας συμφέρει. Εκείνον λοιπόν να παρακαλούμε να μας χαρίζει τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και τότε όχι μόνο θα έχουμε ό,τι μας ωφελεί, αλλά θα είμαστε και εντελώς αναπαυμένοι και ειρηνικοί. Πόσο διαφέρει η νοοτροπία του κόσμου από το πνεύμα της διδασκαλίας του Χριστού. Με τα κοσμικά δεδομένα, ο πρώτος μεταξύ των ανθρώπων είναι αυτός που έχει την εξουσία στα χέρια του και όλοι εξαρτώνται από τις διαταγές του. Το Ευαγγέλιο όμως αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική αξιολόγηση για το ποιος είναι αληθινά μεγάλος και πρώτος. Το είπε ο Κύριος, ως εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Όποιος δηλαδή θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να είναι υπηρέτης σας
και να προσπαθεί να γίνεται εξυπηρετικός στους άλλους. Αληθινά, μεγάλοι δεν είναι αυτοί που κάθονται στις πρώτες θέσεις και απολαμβάνουν τις περιποιήσεις και τις φιλοφροσύνες των άλλων. Αληθινά, μεγάλοι είναι οι πρόθυμοι να εξυπηρετούν. Αυτοί που γίνονται χίλια κομμάτια από αγάπη για τους αδελφούς τους. Αυτό το εξαίρετο μάθημα ταπεινής διακονίας μας δίδαξε ο Θεάνθρωπος με εποπτικό τρόπο όταν ο ίδιος ζώστηκε το λένδιο για να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Αυτό το μάθημα θα το δούμε τις επόμενες ημέρες να το κηρύττει σιωπηλά ο Εσταυρωμένος. Καθώς πλησιάζει λοιπόν η Μεγάλη Εβδομάδα, ας στρέψουμε το βλέμμα στο Κύριο που προχωρεί προς το εκούσιο πάθος για να εμπνευστούμε από το δικό του πνεύμα, το πνεύμα θυσίας και προσφοράς, ταπεινώσεως και αγάπης. Αμήν. Σήμερα το βράδυ, ώρα 7, θα τελεστεί ο καταληκτικός Ισπερινός στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας. Την Τετάρτη 24 και Παρασκευή 26 Απριλίου θα τελεστούν προηγιασμένες θείες λειτουργίες ώρα 7 το πρωί. Το Σάββατο 27 Απριλίου θα κοινωνήσουμε στα σπίτια τους ασθενείς της ενορίας μας. Το Σάββατο 27 Απριλίου και ώρα 7 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κυρίου Κοροπίου εκδήλωση βυζαντινής μουσικής με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Στην εκδήλωση θα ψάλει η χορωδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής του Ιερού Ναού Αναλήψεως Κυρίου Κοροπίου υπό τη διεύθυνση της χωράρχου κυρίας Ελένης Χελιώτη. Τη Δευτέρα, 22 Απριλίου και ώρα 5 το απόγευμα, στα πλαίσια των πνευματικών συνάξεων της Σχολής Γονείων της Ενορίας μας, θα πραγματοποιηθεί στο ναό ομιλία από τον πατέρα Μάρκο Τζανακάκη, ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, με θέμα «Η πτώση του Αποστόλου Πέτρου και οι δικές μας πτώσεις».